Με τη ζωή του κινδυνεύει να πληρώσει ένα τυχαίο σπρόξιμο σε κλαπ της Λευκωσίας, 27χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο νεαρός διασκέδαζε σε κλαπ όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, έσπρωξε τυχαία άλλους αλλοδαπούς. Πιάστηκαν στα χέρια και οι υπεύθυνοι του νυχτερινού κέντρου τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. Γύρω στις 1:30 σήμερα ξημερώματα, ενώ ο 27χρονος βρισκόταν έξω από νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία, άγνωστο πρόσωπο τον προσέγγισε, τον άρπαξε με τα χέρια, ενώ δεύτερο πρόσωπο φαίνεται να του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα μέρη του σώματος. Οι δύο τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 27χρονος σοριάστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος. Φίλοι του τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, αφού έφερε τραύματα στο στήθος, το κεφάλι, το χέρι και τη μύτη. Το θύμα αυτή τη στιγμή εξήρθε του χειρουργείου και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Η αστυνομία, που διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, ενημερώθηκε από το νοσοκομείο για τα μαχαιρώματα. Έπειτα από έρευνες, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 19χρονου από την Αίγυπτο. Προέκυψε μαρτυρία εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, εναντίον του οποίου κρίθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται. Ο 19χρονος φέρεται να ήταν το πρόσωπο που μαχαίρωσε τον 27χρονο. Αναζητήθηκε στο διαμέρισμα όπου διαμένει με άλλα πρόσωπα, αλλά δεν εντοπίστηκε. Η αστυνομία αναζητεί και τον νεαρό αλλοδαπό που βοήθησε τον 19χρονο.